Ειλικρινά χαίρομαι για το γεγονός ότι υπογράφουμε σήμερα ένα πολύ μεγάλο έργο για την Αργολίδα συνολικά και χαιρετώ την παρουσία του κυρίου Βουλευτή εδώ, υποψήφιοι όλοι, έτσι, και των στελεχών της περιφέρειας, αντιπεριφερειακών, περιφερειακών συμβούλων και όλων ημών με ύψιλον. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αυτό το οποίο υπογράφουμε σήμερα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάποιος δίνει τα χρήματα και τη βουλευτά για το συγκεκριμένο έργο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε και να τον ευχαριστούμε. Τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνονται μέσω της ελληνικής κυβέρνησης. Ο προπολογισμός του έργου που υπογράφουμε σήμερα είναι 2.800.000 ευρώ. Οι Αργολιδείς το περίμεναν πολλά χρόνια το έργο αυτό. Με έχουν πληροφορήσει, και λυπάμαι αν είναι αλήθεια, ότι έχουμε 18 νεκρούς στο συγκεκριμένο σημείο όπου ξεκινάμε, υπογράφουμε για να κάνουμε τον κόμβο αυτόν σήμερα. Και σε συνδυασμό με τον δρόμο των Δερμενακίων, προϋπολογισμός 50 εκατομμύρια ευρώ περίπου, και αυτό το έργο. Και σε μερικές ημέρες θα υπογράψουμε και στο Λιγουριό τον άλλο κόμβο, εκεί που μπερδευόμαστε με τα. Όταν πάμε προς την Επίδαυρο, είναι πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή. Και προφανώς, ξεκινώντας και τα Δερβενάκια, θα κουβεντιάσουμε και για την περίπτωση της εξυπηρέτησης του Άργους, θα κουβεντιάσουμε και με τα Φύχτια και με το Κουτσοπόδι, μου λένε διάφορα. Είναι βέβαιο όμως ότι πρέπει να κάνουμε μία παρέμβαση ώστε να εξυπηρετείται και το Άργος με άριστο τρόπο και τον Άπλιο. Γι' αυτό υπάρχει και χάραξη του Πεντασκελού του Πέμπτου. Λοιπόν, σκέλος. Ναι, πολύ ωραία. Οτιδήποτε υπάρχει θα το αξιοποιήσουμε, αλλά θα κουβεντιάσουμε και με τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι θέλω να το πω ξεκάθαρα αυτό και να το ξέρουν όλοι. Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε και τη Μαρίνα, ένα έργο που το τελειώσαμε μετά από 26 χρόνια, το πλέγμα αυτό που, των έργων που έχουμε υποσχεθεί είναι μια πραγματικότητα. Και εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική και με την αυτοδιοίκηση πρέπει να δίνουμε αποδείξεις. Δερβενάκια λοιπόν, ο κόμβος που υπογράφουμε σήμερα, η Μαρίνα, το εργοστάσιο της ΡΕΑ, το οποίο το αποκτούμε σε πολύ λίγες μέρες, όπου θα γίνει το διοικητήριο Αργολίδος, συν το τρένο που έχουμε δεσμεύσει 15 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε την έγκριση του Ράσμουσεν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, κύριε Βουλευτά, είναι χειροπιαστές αποδείξεις για το έργο το οποίο συντελείται σε έναν από τους καλύτερους νομούς της Ελλάδος, σε έναν νομό ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός, Μυκήνες, Τίριδα, Επίδαυρος, σημεία που τα ξέρει ο κάθε πολίτης αυτού του κόσμου, μεσαίου μορφωτικού επίπεδου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Σε μερικές ημέρες θα είμαστε και στο Λιγουριό να υπογράψουμε εκεί τον άλλον μεγάλο κόμβο και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Πρώτα απ' όλα, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τις υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος ότι το έργο θα τελειώσει μέσα στις προθεσμίες και ευχαριστώ και πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Ευρωπαίους πολίτες και την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ τον Υπουργό, τον κ. Σκυλακάκη, που χειρίζεται τα σχετικά κονδύλια, για τη χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου έργου. Και εκεί να προβλέψετε να βάλουμε και ένα σταυρό για αυτούς οι οποίοι σκοτώθηκαν στο συγκεκριμένο κόμβο, γιατί εμείς τόσα πολλά χρόνια δεν κάναμε το καθήκον μας ως είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε. Και το υποδομών βέβαια, γιατί μας βοήθησε στην τελευταία του φάση. Ωραία. Και το υποδομών, όπως λέει ο Δημήτρης, και το υποδομών. Λοιπόν, να είσαστε καλά, να υπογράψουμε τώρα. Και δείστε. 12 μήνες. Ελάτε. Να είμαστε ενωμένοι και αδερφωμένοι οι Έλληνες. Πετυχαίνουμε τα πάντα. Βέβαια. Κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να γίνει μια μελέτη βελτίωσης και να δούμε και τα επικίνδυνα σημεία, γιατί υπάρχουν και άλλα σημεία, δηλαδή στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, έχετε να το δείτε αυτό. 9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Μηχανισμό της Ανάκαμψης για την Αργολίδα. Λοιπόν, πού έχουμε προβλήματα, κύριε Βουλευτά, στο εθνικό μας και το επαρχιακό δίκτυο όπου έχουμε το λόγο? 9 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μητροβιέννη. Λοιπόν, να πιάσουν τόπο. Εξαρτάται και από τα δικά σας χέρια.
όπου έχουμε προβλήματα, στραβάζει δυσκολίε. Εντάξει. Βασίλη μου, είναι στο χέρι σας. Περιφερειακοί σύμβουλοι, όλοι οι δήμαρχοι ασχοληθείτε να πιάσουν τόπο τα 9 εκατομμύρια. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, διαγράμμισε, να διαγραμμίσετε και τον δρόμο αυτόν εδώ. Το δρόμο εννοώ Άργος Φίχτια. Να σου πω και πρέπει να δεις οι διαγραμμίσεις τώρα και με τον Γιάννη προχθές. Δηλαδή κάνουμε διαγραμμίσεις και σε 3-4 μήνες έχουν σβήσει. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή κάτι φταίει. Κάτι φταίει, ας πούμε. Ένα που φταίει πάρα πολύ πέρα από το χρώμα το υλικό ίσως. Είναι και η ζέστη. Αυτός είναι ο κόμβος. Αυτός είναι ο κόμβος. Δείξε το σήμα για το που είναι η δρόμη. Αυτός είναι ο προβλεπόμενος. Πέμπτος άξονα θα συνδεθεί μελλοντικά με το Άργος και αυτή είναι η διάταξη. Αυτός είναι ο δρόμος προς Άργος. Που προβλέπεται, ας πούμε, να γίνει μελέτη για να συνδεθεί. Προς το παρόν δεν θα λειτουργήσει αυτό. Θα απαλωτριωθεί, θα κατασκευαστεί ένα τμήμα του και θα κλείσει. Για δείξε από Δερβενάκια. Από Δερβενάκια ερχόμαστε από εδώ. Αυτά είναι τα Δερβενάκια. Αυτά είναι τα Δερβενάκια, εδώ πάει Μυκήνες, Ναύπλιο, Φίχτια. Φίχτια. Μυκήνες, Ναύπλιο. Και η πρόβλεψη του Άργους. Και αυτό είναι η πρόβλεψη του Άργους. Αυτό είναι η πρόβλεψη του Άργους. Πάει παράδειγμα τις γραμμές, Σπύρο, ο πέμπτος άξονας. Τις γραμμές του τρένου. Ο πέμπτος δεν έχει χαρακτήρα ακόμα. Είναι πρόβλεψη. Υπάρχει αναμονή να δει να κουμπώσει. Δηλαδή εδώ θα μείνει ένα άνοιγμα, ας πούμε, για το... Θα κλείσει αυτό, δεν θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα μπερδεύει τους οδηγούς. Μέσα στον χρόνο θα αρχίσουμε την κουβέντα για τον πέμπτο. Μέσα στον χρόνο.